Αλλά τα top 10 και τα rankings που κάνουμε για γνωστά franchises, όπω έκανα π.χ. στο προηγούμενο ranking μου, ήταν για το σύμπαν του Alien, αλλά έλεγα ότι καλό θα ήταν να αλλάξουμε και λίγο ταχύτητα και παραστάσει και να πιάσουμε σκηνοθέτε. Όπω π.χ. στο σημερινό βίντεο, είπα να κάνουμε ranking όλη τη φιλμογραφία μέχρι στιγμή, τουλάχιστον τώρα 2024, του πολύ αγαπημένου μου David Fincher. Και πώ μου ήρθε η ιδέα για το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, παίρνω ότι είναι ένα από του αγαπημένου μου. Ήταν λόγω του ranking των Alien, διότι όπως τα γνωρίζετε φυσικά, μία από τις ταινίε που έχει κάνει η τρίτη για, την, για την ακρίβεια ήταν του David Fincher και για κάποιο λόγο μέσα από αυτό θυμήθηκα κάπως λέω «Α, αυτός έχει κάνει και Fire Club, έχει κάνει Seven και μπήκα να δω τη φιλμογραφία του και καθόμουν και κοίταζα τις ταινίες και λέω πρέσει, αυτό αυτός ο σκηνοθέτης δεν έχει καμία κακή ταινία για μένα τουλάχιστον, έξω εγώ στη χειρότερη μέτρια ή οκ». Okay. Και μετά είδα και πόσε έχει κάνει που είναι στο σύνολο 12 μαζί με το Killer που έχει βγάλει με το Fast Bender του Netflix. Και λέω: Α, ευκαιρία, μια που δεν είναι και ένα σκηνοθέτη που έχει δεκάδε ταινίε και άντε να τι βάλει τώρα σε ranking, ευκαιρία να κάτσω να τι δω, να φρεσκάρω το, τον αγαπημένο μου Fincher και να τους κάνουμε και ranking εδώ στο κανάλι. Δύο λόγια έτσι να πούμε για τον ε, Devin Fitcher. Ε, τα έχει σε πρώτη φάση, πέραν από τις γνωστές σε όλους μας ε, ταινίες, έχει κάνει και βίντεο για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων είναι η Madonna, καθώς επίσης και η Rolling Stones, παρακαλώ πολύ. Επίση, φημίζεται πάρα πολύ για το πόσο αναλυτικό είναι και πόσο προσοχή στη λεπτομέρεια δίνει και φαίνεται αυτό φυσικά μέσα από τι ταινίε του και έχει δηλώσει και ο ίδιο ότι πριν από κάθε έργο κάνει πολύ εκτεταμένη έρευνα, η οποία είναι διαφορετική ανάλογα την ταινία που θέλει να γυρίσει. Επιπλέον είναι πάρα πολύ μεθοδικό και επίση είναι γνωστό πολύ για το πόσε πολλέ φορέ ε, μπορεί να γυρίσει την ίδια σκηνή. Φέρει να ας πούμε, στο social network η Ρούνι Μάρα, όπου έχει δευτερεύον ρόλο, αν θυμόσαστε. Μία σκηνή, λέει, κάθισαν και τη γύρισαν 99 φορές αν είναι δυνατόν. Και γενικά ένα μέσο όρο που γυρίζει μια σκηνή και κάνει λήψει, παίζει να είναι καμιά πενηνταριά. Και ο λόγο που το κάνει αυτό είναι διότι θέλει να φύγει όλη αυτή η σοβαρότητα. Έρνεστνεσ το έλεγε στα αγγλικά που είναι ειλικρίνη, αλλά εγώ το εκλαμβάνω μάλλον σοβαρότητα ότι α πούμε γυρίζω σκηνή και πρέπει να είμαι έτσι και έτσι ω ηθοποιό και λέει αυτό το πράγμα φεύγει στους ιστοποιούς μετά από την 17η λήψη και μετά. Οπότε λέει θέλω να έχω κάτι πιο ομό. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν εκτιμούν όλοι οι ηθοποίοι που έχουν δουλέψει μαζί του. Γι' αυτό και μερικοί έχουν κάνει δηλώσεις τύπου ότι ο David Fincher μας θέλει μόνο ως μαριονέτες και όχι να είμαστε δημιουργικοί ως ηθοποίοι. Όπω και να έχει, εγώ σαν θεατή το λατρεύω αυτό το που θα λέγαμε ψυχαναγκαστικό του στυλ. Και τώρα περνώντα στο ranking, να πω κάτι τελευταίο: Ότι μην περιμένετε για την κάθε ταινία ότι θα κάνουμε ανάλυση, review. Τέλο πάντων, δύο-τρία δύο, πραγματάκια θα πω. Εντάξει, σε κάποια έργα ενδεχομένω να πω κάτι παραπάνω, σε άλλα λίγο λιγότερο. Διότι αν κάνουμε κανονικό review τώρα για 12 ταινίε, ειδικά David Fincher, θα μα πάρει εδώ πέρα, θα μιλάμε όλη, όλη την ημέρα. Λοιπόν, οπότε, δύο-τρία πραγματάκια, εσύ απλά για να πούμε κάτι και να σας εντό αγικών αιτιολογήσω γιατί έχω βάλει στην εκάστοτε θέση την κάθε ταινία. Και ανοίγουμε το ranking με το νούμερο 12 και το Mank του Netflix που έχει κυκλοφορήσει το 2020 με τον Gary Oldman, μια ταινία που μου έκανε τεράστια έκπληξη που μπήκε κάτω-κάτω στη λίστα διότι περίμενα ότι θα έμπαινε η επόμενη που θα σας πω το νούμερο 11 πανηγυρικά κιόλα. αλλά μπήκε το συγκεκριμένο και μου έκανε διπλά έκπληξη διότι ήταν μοναδική ταινία που μου είχε ξεφύγει από τη φιλμογραφία του Fincher. Δεν ξέρω γιατί δεν το είδα. Επειδή βγήκε στο Netflix και δεν το πήρα, χαμπάρι. Δεν ξέρω γιατί ακριβώ. Αλλά ειδικά όταν είχα δει το ότι πρόκειται, α πούμε, για τον σεναριογράφο του Citizen Kane και τα παρασκήνια από πίσω και η ταινία εποχή δεκαετία 30-40 και όλα αυτά. Και φυσικά εντάξει το, το πώ ήταν γυρισμένο που είναι ασπρόμαυρο, και μάλιστα ακριβώ επειδή σας είπα την προσφυλή στη λεπτομέρεια, για αυτό το δαχτυλίδι που βάζανε πάνω δεξιά για να ειδοποιήσουν πίσω των projections να αλλάξει ας πούμε την πομπίνα όλα αυτά και λέω εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξετρελαθώ και όμως δεν μου άρεσε, όχι δεν μου άρεσε από τεχνικής άποψης δεν μου άρεσε σεναριακά διότι βαρέθηκα. Το βρήκα πάρα πολύ κουραστικό, δεν ξέρω αν φταίει ότι ήταν πολύ inside old Hollywood ας πούμε και δεν καταλάβαινα ενδεχομένω δεν ήξερα για διάφορα πρόσωπα που μπορεί να λένε ή οτιδήποτε άλλο αν και δεν νομίζω γιατί έχω δει και άλλου τέτοιου είδους ταινίες και δεν είχα κανένα θέμα και γενικά παρακολουθώ και πάρα πολύ, έχω παρακολουθήσει τον κινηματογράφο από την αυγή του, από το βοβο μέχρι και τώρα φυσικά τα που βλέπουμε, στη μοντέρνα εποχή ε, αλλά ναι, παρόλο που το, στο τεχνικό κομμάτι η ταινία είναι εξαιρετική, είναι Fincher από πίσω, καλά ερμηνείε δεν το συζητάμε, Gary Oldman απίστευτος και η Amanda Siegfried ε, το ίδιο, αλλά δεν μου κράταγε καθόλου το ενδιαφέρον, δηλαδή πραγματικά ως ένα βαθμό ειδικά προς το τέλος το είδα με το ζόρι μόνο και μόνο εντάξει για να πω ότι το είδα. Από την άλλη πλευρά βέβαια και ενδεχομένω μπορεί να ακούγεται οξύμορο, χάρηκα που είδα έτσι αυτή την ιστορία για μια τόσο κλασική και φανταστική ταινία που είναι ο πολίτη Κέιν και το πήραμε, πήρα αυτή την πληροφορία υπομορφή ταινία, αλλά μέχρι εκεί. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 11 με το Alien 3 που είχε κάνει πρεμιέρα το 1992 και είναι ταινία που σας είπα ότι νόμιζα ότι θα μπαινε πανηγυρικά στο τέλος της λίστας αλλά τελικά από ό,τι φάνηκε πέρναγα πολύ καλύτερα σε αυτό από ό,τι με το Mank. Για το συγκεκριμένο σας είχα μιλήσει πολύ πιο αναλυτικά στο ranking του Alien οπότε όσο σας ενδιαφέρει μπορείτε να πάτε να δείτε εκεί πέντε πράγματα παραπάνω ε, αλλά να πούμε ξανά φυσικά γιατί εδώ είναι άλλο βίντεο ότι ο λόγος που το βάζω τόσο χαμηλά είναι ότι δεν μου άρεσε καθόλου καταρχάς η γενικότερη περισσότερη μιζέρια και ο, πώς το πω, ο μηδενισμός ενδεχομένω που είχε η ταινία και η κατάθλιψη. Γενικά τον θεωρώ, το θεωρούσα τότε τον δολοφόνο της διασκέδαση τον το David Fincher με αυτό το έργο. Και από εκεί και πέρα όσον αφορά το σεναριακό κομμάτι, με το καλημέρα μας σκοτώνει τους επιζώντες από το 2, δηλαδή μα ακυρώνει το τέλος του 2, λες οκ «OK», και στη συνέχεια δίνει θανατική ποινή στην ηρωίδα μας, όπου στο τέλος όντως την τιμά ας πούμε, αυτή την θανατική ποινή και σκοτώνει την Ripley. Δηλαδή λέμε Οκ, okay, εντάξει, φτάνει. Έλεο. Βγάζοντα βέβαια το ότι δεν είναι καθόλου φανη ταινία και το τι έχει κάνει όσον αφορά την μπλοκή με την προηγούμενη, είναι ένα έργο αρκετά αξιοπρεπέ και σεναριακά πάλι. Πέραν από εντάξει, δεν είναι, είναι ο πρώιμο yeah. ο Φίντζερ, δεν είναι ο Φίντζερ που, που ξέρουμε τώρα ή που είδαμε και λίγο πιο μετά η αλήθεια είναι, γιατί τι εργάρε του τι έκανε καπάκια, α πούμε, από αυτό σχεδόν. Αλλά ήταν ένα όρο που έχουμε ουσιαστικά, όπω το βλέπα εγώ τουλάχιστον, σαν να έχει την replay, να έχει η πτώση τη replay στην κόλαση, όπου έχει συνοδεπόρο κάτι φυλακισμένο, η οποία από επιλογή είναι εκεί και έχουν κάνει μια αίρεση στην οποία είναι τυφλά πιστή, διότι είναι το μόνο που, αυτή η πίστη είναι το μόνο που του κρατάει από το να κάνουν πράγματα που, δεν πρέπει, χώντα εγκληματίε και έχουν βρει εκεί τη ρουτίνα του. Ε, και μέσα σε όλα πετάμε μέσα και το, και το Alien, αυτό και ό,τι γίνεται με την ε, ηρωίδα μας. Αλλά κατά τα άλλα, όχι, η ταινία δεν είναι καθόλου, καθόλου φαν, δηλαδή πραγματικά όταν την ξαναείδα ψιλοβαριόμουν κιόλα, αλλά δεν αναιρεί το γεγονό ότι εντάξει δεν είναι και Alien 4, α πούμε. Και να σημειωθεί ότι και ο ίδιο ο Φίντσερ έχει αποκηρύξει το συγκεκριμένο έργο και γενικά που και που κάνει σχόλια για πράγματα που δεν του αρέσουν στα έργα που, που έχει κάνει και το εκτιμώ αυτό. Περνάμε στο νούμερο 10 με το The Game του 1997 με τον Michael Douglas. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ταινία όπου παίζει μέσα με την παράνοια διότι δεν ξέρεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει διότι, για όσους δεν γνωρίζετε την ταινία, την τάξη, κοντέ μου και 30 χρόνια και δεν είναι ότι είναι κάποια τρέντι, ας πούμε, πολύ γνωστή να το θέσω έτσι. Έχουμε τον Michael, τον Michael Douglas, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος, τέλος πάντων, επιχειρηματίας όπου ο αδερφός του του προτείνει να πάει σε μια εταιρεία που θα του αλλάξει τη ζωή γιατί κάνουν... Διαμορφώνει ένα παιχνίδι, τέλο πάντων, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά δεν του λέει άλλε πληροφορίε και ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Γιατί βαριέται τη ζωή του αυτό, τέλο πάντων, όντα πλούσιο, αλίμονο. Και το θέμα είναι ότι αρχίζουν και γίνονται κάποια εξωφρενικά πράγματα μέσα, δηλαδή και εκπατρχά άκρο επικίνδυνα όπου αρχίζεις και το χάνεις και, και, ο θεατής μαζί φυσικά με τον πρωταγωνιστή τον Μάικλ Ντάγκλας όπου δεν ξέρεις αν τελικά όντω είναι μέρος του παιχνιδιού αυτό δεν είναι ή αν τελικά είναι όλα μια σκευωρία για να του φάνασουμε τα λεφτά. Το πρόβλημα με αυτό ποιο είναι ότι στο τρίτο act αρχίζει και το χάνει τελείως. Είναι τόσο εξωφρενικά απίστευτα αυτά που γίνονται που πλέον Καλά, εκτό του ότι δεν σε πείθει η εκάστοτε σκηνή που θα βλέπει, όπω π.χ., ότι τον ουρανοξύστη τώρα και σώζεται, γιατί πέφτει μέσα από ένα τζάμι και σκάει όλα και, και ακριβώ πάνω στο χί που είχε κάτω σε ένα τεράστιο στρώμα, δηλαδή κάτι κουλά πράγματα, αλλά είναι τόσο απίστευτα αυτά που γίνονται που δεν μπορεί στο τέλο που σου αποκαλύπτει φυσικά τι συμβαίνει να εσύ, σαν θεατή, να πει ναι, okay, κατανοώ ότι αυτά που είδα ενδεχομένω να ήταν μέρο του παιχνιδιού. Δηλαδή, για κανένα λόγο, όσα λεφτά και να έχει αυτή η δεν μπορεί να στήσει τώρα τέτοιο πράγμα. Και επίση, όπω με το Alien 3, έτσι και εδώ, εντάξει, δεν έχει αποκηρύξει όλο το έργο, αλλά γύρισε και είπε και ο ίδιο ο Φίντσερ ότι ναι, το τρίτο act τη συγκεκριμένη ταινία λέει ήταν πολύ λάθο, ήταν πολύ βεβαιασμένο και το παράκανα. Και περνάμε στο νούμερο 9 με το Panic Room του 2002 με Τζοντι Φώστερ, Κρίστεν Στιούαρτ ω παιδάκι τότε, Forest Βουίτακερ και Τζάρετ Λέτο. Μία ταινία θα λέγαμε αρκετά κλειστοφοβική και τρομακτική, ειδικά δηλαδή αν σκεφτείτε το γεγονό ότι έχεις μία γυναίκα και ένα μικρό κοριτσάκι όπου ξαφνικά έχουν μπει μέσα τρεις λιστές στο σπίτι και τις απειλούν και αυτές έχουν κλειδωθεί σε αυτό το δωμάτιο πανικού που είναι ένα δωματιάκι ψηλό μια σταλίτσα. Ε, μέσα σε όλα επίσης είχε και ένα awareness τα λέγαμε διότι σου δείχνει ότι το κοριτσάκι έχει διαβήτη που παίζει και αυτό ένα έτσι μεγάλο ρόλο στην ταινία και γενικότερα ήταν ένα ιδιαίτερο thriller το οποίο απλά Καλά, πέραν το ότι ειδικά σε σύγκριση με το τι έχει κάνει ο Φίντσερ στα, στα, υπόλοιπα και, και πριν και, με, και, μετά δεν συγκρίνεται. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν τρελνούν για το Panic Room, εκτός το ότι δεν ξέρω αν ευτεί και το γεγονός ότι δεν είμαι και πολύ μεγάλος φαν της Τζόντι Foster. Δεν έχω κάτι με τη γυναίκα, απλά δεν, δεν, είμαι φαν ιδιαίτερος, ούτε έχω θέμα κάτι με το υποκριτικό του ταλέντο. Αλλά γενικά όσες φορές το έχω δει το, το συγκεκριμένο έργο, είμαι σε μια φάση ότι, ξέρεις τι, ο... Οκ, okay, περνάω καλά, αλλά ξέρεις και να μην το ξαναδώ δεν θα πάθω και τίποτα. Επίσης ήταν και ωραίο και το twist, αν μπορεί να θεωρηθεί twist γιατί το γνωρίζαμε από τα trailers τότε, δηλαδή αυτό το θυμάμαι μου είχε μείνει χαραγμένο στη μνήμη ότι το λέγανε γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση τότε ότι αυτό που θέλουν οι ληστές είναι μέσα στο δωμάτιο πανικού. Επιπλέον ήταν ωραίο ότι ο χαρακτήρας που έπαιζε ο Φόρες του Βουίτακρη που υποτίθεται ήταν ο συμπαθητικός από τους ληστές και τους βοήθησε, βοήθησε τα κορίτσια στο τέλος και γενικότερα και τον πατέρα τους. Δεν τον άφησε να φύγει με τα λεφτά που θα ήταν έτσι ένα χολιγουντιανό τέλος θα μπορούσαμε να πούμε αλλά τον έπιασε κανονικότατα η αστυνομία. Και τέλο, επίση, θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Ραούλ. Ο οποίο Ραούλ, εντάξει, προφανώ ήταν το μεγαλύτερο κάθαρμα εκεί πέρα από του ε, τρει. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί, καταρχά, να πω ότι μου αρέσει που ο Φίντσερ έχει, έχει χιούμορ, βάζει χιούμορ μέσα ακόμα και σε σοβαρέ καταστάσει. Ε, Ενδεχομένω θα μπορούσε να το πει κάποιο μαύρο χιούμορ, το οποίο πάντα το εκτιμώ. Και πάμε στο νούμερο 8 με το The Killer που βγήκε φέτο και ήταν επίση στο Netflix. Είναι κάτι δύο τελευταίε του ταινίε στο Monk και το The Killer ήταν στο Netflix. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει τώρα αυτό το trend. Ελπίζω όχι γιατί. Θέλω να βλέπω το Finzer στο, στο κινηματογράφο γενικά με τον Μάικλ Φασμπέντερ, ο οποίο υποδίεται έναν εκτελεστή. Η ταινία αυτή ήταν καθρέφτη του χαρακτήρα του Φίντσερ, διότι ήταν μια ταινία μεθοδική και αργή. Και μάλιστα είχε το, την εξυπνάδα, θα λέγαμε, να, στο, να σε προειδοποιήσει μέσω του χαρακτήρα από την αρχή το έργο. Διότι σου λέει ο εκτελεστή που υποδίεται ο Φασμπέντερ, ότι ξέρει τι, αν δεν σου αρέσει το να περιμένει, περιγράφοντα και καλά το, το πώ είναι η δουλειά του, το να περιμένει και να γίνουν τα πράγματα αργά, τότε δεν θα σου αρέσει αυτό. Που είναι στην ουσία να λε θεατή, δεν σου αρέσει ταινία αν δεν σου αρέσουν <laughs> οι αργέ ταινίε. Μου άρεσε αρκετά σε γενικέ γραμμέ. Το είχα κάνει και κανονικό review εδώ στο κανάλι. Αν θέλετε να δείτε δύο πράγματα πούμε, παραπάνω να λέω. Μου άρεσε όλη αυτή η μεθοδικότητα, επίσης εκτιμώ ένα καλό αργό έργο, οπότε δεν είχα θέμα με αυτό. Μου άρεσε που βλέπαμε μια άλλη πλευρά, το εκτελεστή, ενδεχομένως, εντάξει δεν δεν έχω γνωρίσει, πιο ρεαλιστική φαντάζομαι, αντί να βλέπουμε τα τύπου, ξέρω εγώ, James Bond για να το θέσω έτσι. Ε, επίσης έπαιζαν φανταστικά και του Fassbender, του ταιριάζε πάρα πολύ ο ρόλος, αλλά ήταν φοβερή και σε αυτό το μικρό ρόλο που είχε η Tilda Swilton. Ε, και γενικά εντάξει, φημίζεται, άλλο πράγμα που φημίζεται ο Φίντσερ είναι ότι διαλέγει πάρα πολύ προσεκτικά ποιον ηθοποιό θα βάλει για τον εκάστοτε ρόλο στην εκάστοτε ταινία. Τώρα από εκεί και πέρα σε καμία περίπτωση δεν ήταν τέλειο το έργο, γι' αυτό και είναι σε αυτή τη θέση. Π.χ. κάποια πράγματα τα πέρναγε επιφανειακά, όπω η σχέση ας πούμε, που είχε με την κοπέλα μέσα, ποτέ δεν μα εξήγησε αυτή τη σχέση και γιατί έφαγε τέτοιο κόλλημα στο τέλο όπου πρόδωσε ε, ο ίδιο ε, το μάντρα που έλεγε συνέχεια γιατί είχε κάτι ο, ο χαρακτήρα μέσα που επαναλάβανε στον εαυτό του: Μη σε μην αυτό, μη το άλλο. Τα οποία τα πρόδωσε σχεδόν όλα μέχρι το, μέχρι το τέλο τη ταινία. Και σε γενικέ γραμμέ είναι ένα έργο που εντάξει, όπω ε, είπα και πριν με άλλα, ότι δεν καίγομαι να το ξαναδώ. Σίγουρα επειδή το έχω δει μία φορά θα το ξαναδώ κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει, δεν είναι ένα έργο που λέω: Α, κάτσε πούμε, να, να το αγοράσω σε μπλουρή ή κάτι τέτοιο. Και κλείνουμε το bottom half τη λίστα με το νούμερο 7 και το κορίτσι με το Τατουάζ που βγήκε το 2 2011 και όπως είπαμε είναι reimagining γιατί δεν είναι remake της original σουηδικής ταινίας Πρωταγωνιστούν η Ρούνι Μάρα και ο Ντάνιελ Γκρέκ. Για όσους θέλετε να δείτε πιο εκτενέστερη ανάλυση, έχω μια καινούργια σειρά βίντεο που ονομάζεται Versus. Και το πρώτο βίντεο που έχω κάνει από αυτό ήταν να συγκρίνω το original κορίτσι με, το, με αυτό του David Fincher. Οπότε θα σα πρότεινα να το δείτε για να δείτε έτσι παραπάνω πληροφορίε και τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αν δεν το συγκρίνουμε με το original, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Επίση, είναι ένα ουσιαστικά φτασμένο Fincher που έχει βρει 100% το, το στυλ του. Οπότε τον ευχαριστιέσαι στο έπακρο ερμηνείες εξε... εξαιρετικές και από τους δύο βέβαια ενδεχομένως της Ρούνη Μάρα να μην φτάνει στο το επίπεδο της Νούμι Ραπάς αλλά οκ. Okay. Αλλά το πρόβλημά του ήταν ότι είχε μέσα κάποιες αλλαγές που δεν χρειάζονταν διότι έκαναν να φαίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ήταν ότι έκανε να φαίνεται πιο χαζό ο κεντρικό χαρακτήρα, ο Μίκαελ, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Επίση, κάποια άλλα πραγματάκια που είχε με την, μέσα με την Λίσμπερτ που δεν τέριαζαν με το χαρακτήρα και γενικά κάποια, όπως τα λέμε, κάτι Αμερικανιές που ήταν αχρίαστες. Αλλά σε γενικές δραμές, ειδικά αν κάποιος δεν έχει δει το original, θεωρώ δεν βρίσκω λόγο δηλαδή να μην ευχαριστηθεί αυτή την ταινία έως ένα έτσι πολύ σοβαρό και ψοκαριστικό σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα λόγω του ότι παθαίνει αυτός ο χαρακτήρας ε, αστρομικό θρίλερ. Και ανοίγουμε το top half της λίστας με το νούμερο 6 και το «Zodiac» που είχε κάνει πρεμιέρα το 2007 και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα διότι έχει να κάνει με τον υπαρκτό serial killer «Zodiac» τον οποίο δυστυχώς δεν έπιασαν ποτέ. Και είναι διπλό το δυστυχώ για την ταινία, διότι θεωρώ ότι από τι αρνητικέ, ένα ενδεχομένω ο λόγο που έχει αρνητικέ κριτικέ, για όσου δεν γνώριζαν ειδικά την πραγματική ιστορία, είναι ότι δεν είχε resolution στο τέλο. Διότι δεν πιάνει το δολοφόνο, δηλαδή βλέπει 2 ώρε και 40 λεπτά, γιατί είναι και τεράστια ταινία, ειδικά το Extended Edition, 2 ώρε και 40 λεπτά, και βλέπει, α πούμε, την έρα να βλέπει όλο αυτό το κυνηγητό, για να γίνει στο τέλο τι Τίποτα. Εγώ όμω, όπω καταλαβαίνετε, θα διαφωνήσω διότι το βρίσκω ένα εξαιρετικό procedure, Δηλαδή, για όσου σα αρέσουν οι ταινίε, τα αστυνομικά θρίλερ και όταν εμβαθύνει αυτή η ταινία στην έρευνα που κάνει η αστυνομία και όλο αυτό το cut and mouse, αυτό το κυνηγητό που γίνεται, θεωρώ είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που μπορεί να δώσει κάποιο, που μπορεί να προτείνει και μάλλον κάποιο για μια τέτοιου είδου ταινία σε κάποιον άλλον. Εν τω μεταξύ κιόλα, ενώ είναι 2 ώρε και 40 λεπτά, ξεμπερδεύει ουσιαστικά με του φόνου του πολλού στο πρώτο μισάρο, οπότε όλο το υπόλοιπο πραγματικά είναι για να εμβαθύνει στη, στην έρευνα τη αστυνομία και πώ προσπαθούσαν να τον πιάσουν και πόσο κοντά ενδεχομένω είχαν έρθει αλλά δεν τα κατάφεραν ποτέ. Από εκεί και πέρα φοβερέ ερμηνείε από όλου μέσα και Τζέι Γκίλενχαλ και Μάρκ Ράφαλο και όλοι οι υπόλοιποι. Και επίση ήταν απίστευτα ρεαλιστική η απεικόνηση τη τότε εποχή. Το οποίο σε κάποιου μπορεί να ακούγεται κάτι εύκολο, ότι εντάξει, παιδί μου, και του βάζει τα κουρέματα, τα ρούχα και όλα καλά, αλλά όχι, όχι παιδιά, δεν ισχύει καθόλου το να κάνεις ταινία εποχής να ξέρετε, η οποία να είναι πραγματικά να βάζει το θεατή στην όποια δεκαετία διαδραματίζεται η ταινία, είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο. Αλλά δεδομένου ότι φυσικά το συγκεκριμένο έργο είναι στα χέρια ενός David Fincher, τότε ξέρεις ότι τέρμα, ακόμα και αυτό το κομμάτι θα είναι τέλειο μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 5 με το Gun Girl του 2014, όπου έχουμε ένα πολύ έξυπνο thriller, γι' αυτό και το έχω βάλει στο top 5 κιόλα, όπου έχουμε ένα παντρεμένο ζευγάρι, δύο συγγραφείς για την ακρίβεια, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται ο γάμος τους μετά από 5 χρόνια, παρόλο που δεν έχουν περάσει, δεν έχουν κανένα δεκαετία και δεν πηγαίνει πολύ καλά και τι συμβαίνει, μια ωραία πρωία εξαφανίζεται η γυναίκα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι στο πρώτο μισό του έργου μας χτίζει ο Φίντσερ πως ο, ο, ο σύζυγος, τον οποίο υποδίεται ο Μπεν Αφλεκτ, μάλλον είναι αυτός, είπε, αυτός κάτι έχει κάνει με τη γυναίκα, διότι τον παρουσιάζει ως βλάκα, ότι δεν τη φέρεται καλά. Επίσης ως ανέστητο, δηλαδή τον βλέπουμε σε συνεντεύξεις, σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται εκεί με, την, με τα μίντια, να μην φαίνεται σαν όντω να ανησυχεί για τη γυναίκα του και γενικά να μην την αγαπάει, οπότε μα έχει ζωγραφίσει μια εικόνα ουσιαστικά ότι αυτό στέει, αυτό είναι ο ένοχο. Και μετά, στη μία στη μια ώρα, στα μέσα του έργου, πάνω κάτω δηλαδή, αποκαλύπτεται ότι η γυναίκα του, η Amy, αυτή τα έχει οργανώσει όλα και ότι γενικά μάλιστα είναι και ψυχοπαθή, τα λέγαμε. Επίση έδειχνε πολύ ωραία το τσίρκο των μίντε και πώ επηρεάζουν την άποψη του κοινού, και το κοινό πηγαίνει όπου πάει ο άνεμο, αναλόγω τι του πλασάρει τα μίντια, και επίση φυσικά ήταν πολύ ωραίο το ότι γύρισε τούμπα το αφήγημα των αντρών οσθίτες με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο, στο συγκεκριμένο το οποίο με, με πιάσαν τα γέλια με την καλή έννοια όμως στο τέλος όπου αυτό έχει αποδεχτεί την κατάστασή του ότι δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτήν και κοιμήθηκαν σε ξεχωριστέ κρεβατοκάμαρε και κλείδωσε την πόρτα. Που αυτό από φόβο φυσικά, το οποίο όπω καταλαβαίνουμε είναι κάτι το οποίο θα ήταν κλασικό στο να δούμε να το κάνει μια γυναίκα κλειδώνει την πόρτα, α πούμε, γιατί φοβάται. Αλλά εδώ βλέπουμε τον Άφλικ, ο οποίο είναι και λίγο πιο νταμάρη και φοβάται την άλλη την τρελή. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο thriller το οποίο παρόλο που ήξερα τι συμβαίνει δεν βαρέθηκα το, το ξαναείδα και είναι και σχετικά μεγάλη ταινία, είναι λίγο πάνω από δύο ώρες και σε γενικές δραμές θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό σατυρίζει για το γάμο. Και πάμε στο νούμερο 4 με το The Social Network που είχε βγει το 2010 και είναι βασισμένο στο βιβλίο Accidental Millionaires και έχει ένα ωραίοτατο Πάρα πολύ ως συνήθως ταιριαστό cast με τον Jesse Eisenberg να παίζει τον Zuckerberg όπου του Jesse, του τέριαζε ο ρόλο. Γάντι, γάντι πραγματικά φοβερό. δεν δηλαδή, καλά θα μου πει τώρα τι έχει γνωρίσει το Ζάγκερμπεξ, ξέρει πώ είναι. Όχι, αλλά τέλο πάντων μου τέριαζε πάρα πολύ ο ρόλο. Επιπλέον ήταν μέσα ο Άντριου Γκάρφιλ και ο Τζάστιν Τίμπερλεκ. Και έχει να κάνει με τη γνωστή σε όλου μα ιστορία που είναι η δημιουργία του Facebook το 2003 και πώ του έκαναν οι φίλοι και παρολίγο με συνεργάσινέτεροι του Zuckerberg μήνυση, διότι τους έκλεψε την ιδέα τότε και στο, στο Harvard και πήρε μια εφαρμογή και την μεταμόρφωσε τέλος πάντων στον κολοσσό που λέγεται Facebook. Και έχουμε γενικά πηγαίνει πίσω μπρος στην αρχή πως έγινε αυτή η δημιουργία και τι συνέβαινε και μετά μπροστά που έχουμε ουσιαστικά την... όχι δίκη γιατί δεν είναι σε δικαστική αίθουσα, απλά είναι εκεί ξέρεις, στα... στα, κλασικά conference room που μιλάνε οι δικηγόροι μαζί με τους πελάτες και έχει έτσι αυτές τις δύο οπτικές, το οποίο μου άρεσε Πάρα πολύ και ήταν ωραίο και είχε ενδιαφέρον δηλαδή, να βλέπει το πριν και το μετά. Και να σημειωθεί ότι ήταν διαφορετική τη ταινία για τον David Φίντσερ, διότι είχε πάρα πολλού διαλόγου μέσα. Καταρχά, εφόσον έχει βάλει μέσα τον Τζέινζεμπρ που που είναι... μιλάει έτσι, δεν γίνεται να μην έχει γρήγορου διαλόγου. Και όντω το έκανε αυτό και το έκανε πάρα πολύ πετυχημένα. Δηλαδή, οι διάλογοι μου κράτησαν το ενδιαφέρον αμύωτο. Ήθελα να δω τι βλέπουν αυτά τα ιδιοφυΐ, ας πούμε, νέρτζο ένα τον άλλον και τι έχουν σκοπό να κάνουν. Και εντάξει, δεν ήταν ότι ήταν συνέχεια με την έκτη ταχύτητα, κατέβαζαν ο λόγος που ήμασταν, αλλά σε γενικές δραμές θεωρώ ότι ήταν κάτι διαφορετικό με το Fincher, όπου ε, πάλι όμως απέδειξε ότι μπορεί να κάνει και αυτό. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 3 με το The Curious Case of Benjamin Button που είχε βγει το 2008 με πρωταγωνιστές Brad Pitt και Kate Blanchett. Και η ταινία επίση να πούμε ότι είναι ξανά 2 ώρε και 40 λεπτά, όπω ήταν το Zodiac, μεγάλη ταινία δηλαδή. Και είχε προταθεί για 13 Όσκαρ, εκ των οποίων πήρε 3, μεταξύ των οποίων για make-up και εφέ. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, διότι και το make-up και τα εφέ, αν και τώρα εντάξει δεν κρατάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή Ειδικά ο Μπρατ Πιτ που ήταν πιτσιρικά γερασμένο, τώρα που το ξαναείδαμε, αποσπούσε πολύ την προσοχή. Αλλά τέλο πάντων, τώρα για 2008 δεν το συζητάμε, τάξιζε σίγουρα αυτά τα Όσκα. Το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ρομαντικό παραμύθι το οποίο εξετάζει το πώ θα ήταν αν ζούσαμε τη ζωή, τη ζωή μα ανάποδα και πόσο διαφορετικά θα βλέπαμε τα πράγματα. Και πιάνει ένα πολύ μεγάλο εύρο δεκαετιών, είναι από το 1918 μέχρι και το 2005, όπου είναι το θεωρητικά το τώρα και είναι η φάση όπου η Ντέζη σε προχωρημένη βέβαια ηλικία ε, πεθαίνει και αρχίζουμε και βλέπουμε πηγαίνει πίσω μπρος μία που αφηγείται η κόρη της γιατί διαβάζει το ημερολόγιο στην ε, μητέρα της το κομμάτι αυτό που γνώρισε τον Μπέντζαμιν και μετά φυσικά πάμε στα flashbacks όπου τα βλέπουμε κανονικά. Μία πολύ γλυκιά ταινία με πολύ ωραία μηνύματα για μεταξύ άλλων τη ζωή, το θάνατο και την αληθινή αγάπη και επιπλέον είχε πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, το είχα ξεχάσει αυτό, δηλαδή ήταν αρκετές στιγμές μέσα που σου έβγαινε, μου έβγαινε εμένα προσωπικά τουλάχιστον αβίαστα το γέλιο. Αν, ε, αν, έπρεπε να βάλω κάτι όσο αρνητικό, όχι έπρεπε, δηλαδή όντω το βρήκα σαν αρνητικό, είναι λίγο τραβηγμένη η διάρκεια. Δηλαδή 2 ώρε και 40 λεπτά θεωρώ πως ήταν υπερβολή. Δεν υπήρχε κάποια ολόκληρη σκηνή που θα έκοβα, δηλαδή που να τη βρήκα υπερητή. Απλά θα ψαλίδιζα από διάφορες σκηνές από όλο το έργο ώστε να μειωθεί η διάρκεια αυτό. Και το άλλο αρνητικό είναι αυτό που σας είπα που δεν κρατάει αναγκαστικά λόγω εποχής τώρα 2024. Τα, τα εφέ για το που είναι ψηφιακά που είναι γερασμένος πεδίο Brad Pitt στην αρχή. Αυτό. Και σκαρφαλώνουμε στο νούμερο 2 που πάμε πλέον στους heavy hitters με το Fight Club που είχε βγει το 1990. 1999 με τον Έντοαρ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ, όπου, εντάξει, αυτή η ταινία μου είχε μείνει χαραγμένη παρόλο που είχα να τη δω χρόνια, την θυμόμουν απ' έξω και είναι και λογικό, είναι μια ταινία που δεν την ξεχνάς, δεν την ξεχνάς εύκολα. Ήτανε, είχα βρει τόσο αστείο και τώρα δηλαδή που το ξανάδα με τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες, την Μάρλα και αυτόν του Νόρτον, που κάθεζαν και χώριζαν ας πούμε τις διαφορετικές ομάδες υποστήριξης είτε για καρκίνο, για υπνία, για αλκοολισμό γιατί ένιωθαν, καλύτερα, γιατί ένιωθαν, καλύτερα μετά με τις δικές τους ζωές το είχα βρει εφιέστατο αυτό το πράγμα Επιπλέον κάτι που έγινε τώρα που δεν είχε γίνει τότε παρόλο που το είχα απλά δεν είχα ταλαιπωρηθεί όπως τώρα που έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια ταυτίστηκα πάρα πολύ με το που ο χαρακτήρας του Νόρτον έχει η αϊπνία και περιέγραφε αυτή τη φάση διότι έλεγα α, okay, Πώ περιγράφει το πώ νιώθω εγώ, α πούμε. Εντάξει, ελπίζω να μην βγάλω κι εγώ Brad Pitt και αρχίζω να την αζοκτήρια βέβαια. Επίση είχε κάνει δύο πράγματα που τότε δεν ήταν χιλιοπεγμένα, δηλαδή τώρα το να τα δούμε δεν χάλασε ο κόσμο. Είναι okay, που το ένα είναι ότι έσπαγε τον τέταρτο τοίχο, δηλαδή γίναγαν και μίλαγαν σε εμά ε, στην κάμερα. Και το δεύτερο ήταν αυτό τη σχιζοφρένεια, δηλαδή ότι στο τέλο μα γίναγε τούμπα ότι έχουμε δει ο Φίντσερ, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε ο χαρακτήρα του, του Brad Pitt και άρχισε να σου δείχνει ξανά τι σκηνέ, να δει την πήρα και πήρα πέφτε κάτω. Δεν την έπαιρνε ο μπραπίρ. Έρχανε βουνέ στον εαυτό του, μίλαγε στον εαυτό του και όλα αυτά. Οπου τότε είχαμε το θυμάμαι, σαν και τώρα είχαμε μείνει όλοι κάγκελο. Λέμε τι δεν παίζει, τι έγινε, ξέρω εγώ. Και φυσικά μην ξεχνάμε έτσι την ουσιαστικά σάτυρα και τον γενικότερο σχολιασμό για την κοινωνία μα και τον καπιταλισμό και όλα αυτά. Γι' αυτό και οι χαρακτήρε ζούσαν και που ζούσαν. Και την κορυφαία ατάκα που είχε πει ο χαρακτήρα του Πιτ μέσα σχετικά με το ότι αγοράζετε πράγματα για ανάγκε που δεν έχετε και δημιουργείτε ανάγκε και τα σχετικά. Το οποίο ήταν απίστευτο και από τότε επαναλαμβάνεται συνέχεια γενικότερα αυτή η ατάκα σε, σε διάφορε μορφέ. Δεν θέλω τώρα να επαναλαμβάνομαι και να λέω φανταστικέ ερμηνείε, φοβερή σκηνοθήτη. Είναι Φίντσερ. Είναι Φίντσερ. Μιλάμε για Φίντσερ τέλο. Και, και, παρόλο που είναι στην αρχή τη καριέρα του, ήταν μια καταπληκτική σε όλα τα επίπεδα ταινία. Που πραγματικά, όσε κάθε φορά που τη βλέπει, έχει να πάρει και κάτι καινούριο. Και εκτοξευόμαστε στην κορυφή με το νούμερο 1 και μια ταινία που δεν νομίζω να εμφέβαλε κανεί ότι θα έμπαινε στην κορυφή τη λίστα. Το 7 του 1995. Ένα αριστούργηματικό Αστυνομικό θρίλερ με θρησκευτικό περιεχόμενο το οποίο πραγματικά όταν το είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και να σημειωθεί ότι ετοιμάζεται να βγει του χρόνου 4K Restoration. Το οποίο θα κάνω μείνει παρένθεση τώρα με να κάνω ε, Ανακοίνωσαν ένα εξαιρετικό limited edition collectors που θα βγάζαν το οποίο θα λεγόταν λέγεται... θα What's in the Box. προφανώς από το τέλο ταινία με το What's in the Box που έλεγε ο, ο Brad Pitt το οποίο είχε μέσα και είχε ένα σκασμό καλούδια, φυσικά πάνω από 100 ευρώ, και το ακυρώσανε. Το ακυρώσανε και θα βγει, θα βγει απλά ένα ψωρό steelbook, το οποίο βέβαια από την άλλη αλήθεια είναι όταν είχα πρωτοδεί την εικόνα για αυτό το Collector's, λέω ναι, τώρα David Fincher είχε γκρίνει όλο αυτό το τσίρκο εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση και τελικά έπεσα μέσα. Αλλά δεν αναιρεί το γεγονό ότι στεναχωρήθηκα διότι υπήρχε για μήνε η προπαραγγελία, την είχαμε κάνει όλοι. Και τελικά μα ήρθε μήνυμα ότι, α, ah, ούψ, δεν θα το, πάρετε. Στην Κλείνοντας Κλείνοντα το mini rant, εδώ πέρα είχαμε, έχουμε δύο detective. Ο ένα είναι ουσιαστικά στην δύση τη καριέρα του και συγκεκριμένα δεν την παλεύει τόσο πολύ που θέλει να παρετηθεί διότι έχει κουραστεί με αυτά που βλέπει. Και να σημειωθεί μια που λέω που βλέπει η πόλη είναι φανταστική γενικά. Και θα μπορούσα άνετα να πω, μια που είναι και τη εποχή τώρα και παίρνει και ο πιγκουίνο, ότι θα μπορούσε να είναι Gotham. Ό,τι γίνεται μέσα στο 7 θα μπορούσε να είναι Gotham. Να είναι, ξέρω εγώ, μια, μια spin-off φτενία με, με την αστυνομία τη Gotham. Θα το, θα το έχαβα πραγματικά. Θα ήταν φοβερό. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο. Βρώμικη και διεφθαρμένη, έτσι όπω μα την παρουσιάζει η συγκεκριμένη πόλη. Οπότε, λοιπόν, ο ένας detective είναι κουρασμένος, θέλει να παραιτηθεί, αλλά παρόλα αυτά, όμω, είναι υπομονετικό έτσι πράως και ξέρει πώς να χειριστεί τις καταστάσεις Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τον ε, χαρακτήρα του Brad Pitt ξανά, όπου είναι το άλλο το τελείω. Έγινε πάρα πολύ ανυπόμονο, βούλο των συναισθημάτων του, το λέει και ο ίδιος δηλαδή μέσα στην, στην ταινία. Πηδάει σε συμπεράσματα και γενικά έχει πολύ όρεξη για να αναλαμβάνει υποθέσει και να πιάνει του κακού, α πούμε. Και όπω καταλαβαίνετε, η καρδιά τη ταινία είναι αυτοί οι δύο χαρακτήρε και η διάδραση μεταξύ του, διότι βρίσκονται σε δύο πολύ διαφορετικέ φάσει τη ζωή του. Επίση, να σημειωθεί άλλη μεγάλη διαφορά που έχουν: ο ένα είναι χωρισμένο, οπότε είναι και μόνο του μέσα, μέσα σε όλα, δηλαδή full μισέρια, και ο άλλο είναι παντρεμένο άνθρωπο και είναι στα καλύτερά του, α πούμε. Και να σημειωθεί κάτι που περίμενα, λέω κάτσε από τώρα που θα το ξαναδώ, επειδή γνώριζα το τέλο, λέω να δω, αναρωτιέμαι αν θα βαρεθώ ρε, παιδί μου, εφόσον ξέρω το τι θα γίνει και πώς τελειώνει η, η, η ταινία. Παιδιά, ούτε κατά διάνοια, παρόλο που γνώριζα, γιατί μου έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο το, το τέλος και γενικότερα η ταινία στο μυαλό μου, όχι απλά δεν βαρέθηκα, αλλά είχα να τριχιάσει όσο πλησιάζαμε στο τέλος. Και λέω, ρε φίλε, εντάξει, κάπως έτσι γίνονται οι ταινίες αριστουργήματα. Τέλος, όσες φορές και να τις δεις... Δεν βαριέσαι δευτερόλεπτα. Εξαιρετική επίση ήταν, εντάξει, άλλη μόνο που δεν θα ήταν, και η επιλογή του Kevin Spacey για τον serial killer. Και ένα fun fact είναι ότι τότε, ωραίε, αγνές, αθώε εποχέ, δεν είχαν βάλει το όνομά του στα credits ώστε να μην ξέρει ο κόσμο ποιο είναι, ώστε να μην προδοθεί ποιο είναι ο serial killer απίστευτο έτσι, γιατί ωραία. Ενώ τώρα όχι απλά δεν γίνονται αυτά. Τώρα έχουμε στα... να μα βγάζουν τρία τρέιλερ στα οποία ουσιαστικά σου δείχνουν όλη την ταινία πριν πα να τη δει. Και ένα άλλο έτσι fun fact για το έργο, για όσου δεν έχετε αγορασμένο το Blu-ray, το DVD τέλο πάντων. Η ταινία έχει και ένα εναλλακτικό τέλο, αλλά δεν είχε γυριστεί καν. Δηλαδή στο δείχνει σε storyboards, α πούμε, σε... σε σχέδια δηλαδή. Όπου αντί να σκοτώσει ο Brad Pitt τον ε, Kevin Spacey, Γυρνάει και το προλαβαίνει ο Μόργαν Freeman και το σκοτώνει και γυρνάει και του κάνει ο τι κάνει εκεί και του λέει βγαίνω στη σύνταξη. Εντάξει, ξέρετε, κλασική ατάκα α πούμε. Θα μπορούσα να το ακούσω και αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι θα ήταν κακό τέλο. Κολλάει, α πούμε, όντω. Θα μπορούσε να δηλαδή, λέει αυτό ο αστυνομικό, αφού έτσι κι αλλιώ ετοιμάζεται να αποσυρθεί και βλέπει ότι ο άλλο το, το έχει χάσει, έχει τρελαθεί και θα το σκοτώσει. Εντάξει, παιδί μου, κάτσε να το σώσω εγώ, τον σκοτώνω εγώ και τελείω υπόθεση. Δηλαδή πάλι βγάζει νόημα, αλλά όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ που διάλεξαν το τέλο που όλοι είδαμε, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Και επίση ο συγκεκριμένο serial killer είναι άλλη μια τρανή απόδειξη του πόσο προσοχή στη λεπτομέρεια δίνει ο David Fincher, διότι ήταν ευφιέστατο. Είχε προβλέψει σχεδόν τα πάντα, δεν ήταν αλάνθαστο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, είχαν καταφέρει οι detective και είχαν βρει το σπίτι του, αυτό δεν ήταν στα, στα, σχέδιά του. Απλά κατάφερε εκείνη τη στιγμή ας πούμε, να μπορέσει και να ελιχθεί, ώστε να μην, να μην τον πιάσουν και να συνεχίσει το, το σχέδιό του. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, όλο το σχέδιο ήταν απίστευτο, φοβερά ρεαλιστικό και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα, όπου ουσιαστικά νίκησε ο Serial Killer διότι πέρασε το δικό του και έγιναν και τα 7 αμαρτήματα. Αυτό ήταν λοιπόν το ranking μου για τις ταινίες του Fincher μέχρι τώρα, 2024, μέχρι και το The Killer δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μέχρι το τέλος του βίντεο και να ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη και ranking από κάτω. Αν τυχόν δεν έχετε δει κάποια, κάποιες ταινίες, εντάξει δεν πειράζει, απλά τις βγάζετε και μπορείτε να βάλετε όσες έχετε δει. Και θα σας δω στο επόμενο ranking.